Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ηλία Μόσχιαλο, τον καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics, που όλο τον καιρό της πανδημίας μας συντροφεύει με τις συμβουλές του και τις παρατηρήσεις του. Καλό μεσημέρι, κύριε Μόσχιαλε. Γεια σας. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα με τον Νότη ότι τώρα που γύρισαν οι πολίτες από τις διακοπές τους, τα πράγματα δείχνουν σχετικά καλά σε ό,τι αφορά τα κρούσματα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, με εξαίρεση τα μικρά παιδιά. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη, αν συμφωνείτε με αυτή την παρατήρηση, και τι πρέπει να προσέξουμε τώρα που αρχίζει και ο κρυός κρυώνει, οι κλειστοί χώροι ξανανοίγουν. Πού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας? Η προσοχή μας είναι στο να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και να επεκταθούν οι εμβολιασμοί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 59-60% των ενηλίκων στην Ελλάδα έχει κάνει τουλάχιστον τη μία δόση, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες είναι περίπου το 60% του πληθυσμού που έχει κάνει και τις δύο δόσεις. Πρέπει αυτό το ποσοστό να αυξηθεί σημαντικά, δηλαδή πρέπει να, αν μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα 10% ακόμα, θα έλεγα, τις επόμενες εβδομάδες, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για να αυξήσουμε την άμυνά μας απέναντι στον θανατηφόρο αυτό ιό. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες θα τηρούν εν πολύ στα μέτρα αυτά. Αλλά δεν εμβολιάζονται. Έχουμε κανένα εκατομμύριο. Περισσότερα κρούσματα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν πολύ δυσίωνες προβλέψεις. Θα θυμάστε ότι θα φτάσουμε και τα 15 και τα 20.000 κρούσματα στα μέσα Αυγούστου. Κάνω μια έκκληση όλους αυτούς που κάνουν προβλέψεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις εκτιμήσεις από εδώ και μπρος. Έχετε δίκιο. Το λέγαμε και εμείς πριν αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των πατριωτών μας που είναι ανεμβολίαστοι. Χρειάζεται να συνεχίσουμε εντατικά την προσπάθεια. Είπε ένα σκληρός πείνας, δεν θα πιστεί. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει και πανδημία, δεν πιστεύουν στα εμβόλια γενικότερα, όχι στα συγκεκριμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν γνώμη. Ένα ποσοστό, θα έλεγα, της τάξης του 5-10%. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό συμπατριωτών μας που απλά φοβούνται την όλη διαδικασία, δεν έχουν καταλάβει ακόμα ποια είναι τα ωφέλη του εμβολίου σε σύγκριση με το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει αν κολλήσουν την νόσο. Να το πω πολύ απλά, αν κάνεις το εμβόλιο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό όφελος να μην νοσήσεις, να μην καταλήξεις σε μονάδα ιατρικής θεραπείας, να μην πεθάνεις. Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές παρενέργειες, ιδιαίτερα τώρα με τα εμβόλια, τα mRNA, της Pfizer και της Moderna, αυτές οι παρενέργειες δεν υπάρχουν στην ουσία των ιδιαζουστών θρομβώσεων που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε πολύ μικρή περίπτωση με τα εμβόλια της AstraZeneca ή της Johnson & Johnson. Αλλά αν δούμε ποιο είναι το όφελος ρίσκο από το να κολλήσεις κορονοϊό, υπάρχει κανένα όφελος? Κανένα, απολύτως. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο ρίσκο να βρεθείς να είσαι στα εκατομμύρια αυτών που μπήκαν στις μονάδες θετικής θεραπείας στον πλανήτη και κοντά στα 5 εκατομμύρια αυτών που πέθαναν, που ο αριθμός αυτός είναι μια συντηρητική εκτίμηση. Το πιο πιθανό είναι ότι οι θάνατοι από τον κορονοϊό, επειδή δεν καταγράφονται συστηματικά σε πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα στον πληθυσμό των ανεμβολίαστων. Επομένως, αν δει κανείς τη σχέση ωφέλους και ρίσκου, το όφελος είναι τεράστιο με το να κάνουμε το εμβόλιο. Δεν υπάρχει κανένα όφελος με το να κολλήσουμε την νόσο. Το ρίσκο όμως είναι τεράστιο. Αν κολλήσει κανείς κορονοϊό, να βρεθεί στη μονάδα ιατρικής θεραπείας και να κινδυνεύσει η ζωή του. Στη Βρετανία, που είσαστε πιο μπροστά από εμάς, πού βρίσκεστε τώρα? Γιατί έχω εκεί, ήταν ο γιος μου αυτή την εβδομάδα και μου λέει ότι δεν φοράει κανένας μάσκα πουθενά. Και πήραν πίσω και τα μέτρα για την εστίαση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων. Έχει σταθεροποιηθεί πλέον τις τελευταίες μέρες, όπως επίσης και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι πάνω από το 90% των ενηλίκων, των άνω των 18, έχει ατυσσώματα με βάση τις καταγραφές που κάνει η στατιστική υπηρεσία στη χώρα. Είναι μία από τις χώρες οι οποίες καταγράφει πολύ συστηματικά τα δεδομένα σε τυχαίες δειγματοληψίες που γίνονται στον πληθυσμό, κάτι που δεν το κάνουν πολλές άλλες χώρες. 90% είπατε. Των ενηλίκων, άνω των 18 ετών. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, αν δούμε το 10% που μένει, είναι πάνω από 6-7 εκατομμύρια περίπου εκεί. Ναι. Και βέβαια κάτω των 18. Επειδή οι εμβολιασμοί είχαν προταθεί για τους 16 με 18, πρόσφατα αποφάσισε η κυβέρνηση ότι θα επεκταθούν στους 12 με 15. Θα θυμάστε ότι η αρχική σύσταση
που υπήρχε στη Μεγάλη Βρετανία από την Επιτροπή των Εμβολιασμών ήταν να μην γίνουν αρχικά στους 12 με 15, αλλά τελικά αποφάσισαν οι αρχίατροι των τεσσάρων χωρών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, να προχωρήσουν στους εμβολιασμούς των 12 με 15. Αν δούμε όμως τα παιδιά 12 με 15 είναι αρκετά εκατομμύρια επίσης, εκ των οποίων δεν ξέρουμε πόσα παιδιά έχουν αντισώματα, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου 15 εκατομμύρια στη Μεγάλη Βρετανία ίσως δεν έχουν ακόμα αντισώματα. Αυτό είναι μια μισή Ελλάδα. Ναι. Επομένως υπάρχουν περιθώρια ακόμα να κολλήσουν αρκετοί Βρετανοί και να βρεθούν στο νοσοκομείο. Εκτίμησε προφανώς η κυβέρνηση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αντέξει το σύστημα υγείας, γιατί αφορά κυρίως σε νέα άτομα, το ότι δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι πιθανότητα να αυξηθεί όμως το ποσοστό, γιατί θα προσπαθεί στους 12 με 15. Και τα ποσοστά των εμβολιαστέντων είναι χαμηλά σε ορισμένες κοινότητες. Πείτε μας κάτι άλλο, κύριε Μόσχελε. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα βασικά. Δηλαδή εδώ στο Βόρειο Λονδίνο που ζω εδώ, σε συγκεκριμένες κοινότητες εδώ στο Βόρειο Λονδίνο τα ποσοστά είναι εξαιρετικά χαμηλά. Επομένως πρέπει να δοθεί μια μεγάλη έμφαση να πειθούν περισσότεροι Βρετανοί πολίτες και εδώ να κάνουν το εμβόλιο. Επειδή στην Ελλάδα σήμερα γίνεται μεγάλος θόρυβος, επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να επιτρέπει στην είσοδο στην εστίαση των νεαρών από 12 έως 17 ετών με rapid test, αυτές οι ηλικίες είναι σημαντικοί μεταδότες του ιού? Θέλω να πω, διαταράσσεται αυτό το COVID free στην εστίαση που πήγε να θεσπιστεί ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, με την προϋπόθεση ότι όσοι πηγαίνουν στην εστίαση έχουν ήδη εμβολιαστεί ή έχουν κάνει τεστ οι ίδιοι, και το ίδιο γίνεται και με τους νεαρούς που θα πάνε με τους γονείς τους, θα πάνε μόνοι στην εστίαση, ένας μικρός κίνδυνος υπάρχει, αλλά είναι μικρός. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε λίγο το πώς αντιμετωπίζουμε την πανδημία. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να βλέπουμε τον κίνδυνο μπροστά μας. Αλλά από την άλλη μεριά, τι θα κάνουμε? Θα κλειστούμε στα σπίτια μας για 1-2 χρόνια, τα επόμενα 2 χρόνια, μέχρι να περάσει αυτή η πανδημία? Άρα εσείς λέτε ότι δεν είναι λάθος αυτή η κίνηση, γιατί εμάς μας ακούγεται λίγο περίεργα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κίνηση που έχει σχετικό ρίσκο, αλλά πάντα όταν διαχειρίζεσαι μια τέτοια απειλή, βλέπεις και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το ρίσκο. Προφανώς θα υπάρχουν επιπτώσεις. Το ερώτημα είναι αν θα είναι θεματικά μεγάλες ή αν θα είναι ελεγχόμενες. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να είναι ελεγχόμενες. Αν τηρούνται και τα άλλα μέτρα βέβαια προστασίας μέσα στους χώρους εστίασης. Γιατί δεν μόνο το πώς ποιος πάει σαν πελάτης, είναι το τι κάνουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, τι επίπεδα καθαριότητας υπάρχουν, πόσο προσέχουν οι εργαζόμενοι, όσοι δουλεύουν μέσα στις επιχειρήσεις και πόσο προσέχουν βέβαια και οι πελάτες. Είναι σύνθετο το θέμα επομένως. Δεν είναι μόνο απλά αν θα μπουν τα νέα παιδιά μετά από την προσκόμιση ενός τεστ, γιατί δεν μπαίνουν έτσι. Θα πρέπει να προσκομίζουν τεστ. Επομένως, τα νέα παιδιά κολλάνε. Το εναλλακτικό να σταματήσουμε πλήρως τις κοινωνικές δραστηριότητες των παιδιών. Να μην έχουν δηλαδή πέρα από το να πάνε στο σχολείο, να μην μπορούν να κάνουν κάτι άλλο σε σχέση με κοινωνικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να μαζεύονται πού? Θα πρέπει να μαζεύονται πάλι στις πλατείες. Ή έξω. Ναι. Έξω και από μετά, το εστιατόριο. Και μετά θα μεταφέρουν την νόσο κατά εύκολα και στο σπίτι. Επομένως πρέπει να εκτιμήσει κανείς πώς μειώνει αυτό το ρίσκο. Να το εξαλείψουμε δεν μπορούμε. Μάλιστα. Τι γίνεται, εκτός αν πούμε ότι μένουμε μέσα. Με την τρίτη δόση τι κάνετε? Όμως, ναι. Έχει άλλες επιπτώσεις στην υγεία μας. Ναι. Με την τρίτη δόση τι κάνετε εσείς στη Βρετανία? Με την τρίτη δόση θα ξεκινήσουμε, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ξεκινάμε με τους βαριά ανοσοκατασταλμένους πρώτα και με τους πολύ ευάλωτους. Και από εκεί και πέρα θα επεκταθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ολοκληρωμένα δεδομένα. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους εμβολιασμούς και την επάρκεια της ανοσοπροστασίας. Προφανώς και πέφτουν οι τίτλοι των αντισωμάτων μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκή ανοσοπροστασία. Δεν έχει καθορίσει κανείς επιστημονικά ποιος είναι ο τίτλος των αντισωμάτων, δηλαδή αν θα πρέπει να είναι 1000 ή 100 ή 500 που να μας λέει ότι έχει επαρκή ή μία επαρκή ανοσοπροστασία. Βγάζουμε έμεσα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, κλινικά συμπεράσματα, βλέποντας δηλαδή πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια με βάση το ποιοι μπαίνουν στα νοσοκομεία και με βάση τη θνητότητα η οποία υπάρχει στους πληθυσμούς των μη εμβολιασμένων σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Από εκεί βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μπορεί να έχει μειωθεί λίγο απέναντι στην παραλλαγή Δέλτα, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει, ξέρουμε όλοι βέβαια ότι στο Ισραήλ βιάστηκαν και προχώρησαν στη χορήγηση της τρίτης δόσης.
γιατί είχαν δει να έχουν αρκετά προβλήματα, μία αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία τους, αλλά και στο Ισραήλ όμως, να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Δεν είναι η χώρα η οποία έχει πετύχει ποσοστά τεράστια στους εμβολιαστέντες. Έχει πολύ μεγάλα ποσοστά στον ενήλικο πληθυσμό, που προσεγγίζουν το 80%, αλλά στο σύνολο πληθυσμό είναι στο 61,5%. Ένα σημαντικό ποσοστό επομένως των κάτω των 18, αλλά και των κοινοτήτων των Αραβο-Ισραηλινών, αλλά και των υπερορθόδοξων Εβραίων, δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Ναι. Και οι κοινότητες αυτές των υπερορθόδοξων Εβραίων και των Αραβο-Ισραηλινών είναι κλειστές κοινότητες. Άρα μέσα σε αυτές τις κοινότητες υπάρχει μεγάλη δυνατότητα διασποράς της λίμωξης και από εκεί βέβαια μέσω των εργασιακών και των κοινωνικών σχέσεων και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Επομένως γι' αυτό στο Ισραήλ προχώρησαν τόσο γρήγορα στην τρίτη δόση. Έχουν μεγάλες κοινότητες, ναι, με μικρά ποσοστά εμβολιασμών. Άμα κάνεις τρίτη δόση και δεν πρέπει να την κάνεις, μπορεί να πάθεις κάτι? Όχι, δεν νομίζω ότι θα πάθεις κάτι. Θα ενισχυθεί το επίπεδο της ανοσοπροστασίας. Άρα... Ναι. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο πρέπει να περάσεις αυτή τη διαδικασία τώρα, τη στιγμή που υπάρχει ακόμα νοσοπροστασία, και να μην το καθυστερήσεις μερικούς μήνες. Για πόσο διάστημα? Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων είπε 8 μήνες μετά. Mm-hmm. Πάλι και αυτό δεν βασίζεται σε τεκμηρίωση, αν θέλετε τη γνώμη μου. Δηλαδή το κατά πόσο, δηλαδή μετά τις 8 μήνες δεν θα έχει νοσοπροστασία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι εκεί. Ήδη έχουμε όμως ξεκινήσει τους εμβολιασμούς για τις ευάλωτες κατηγορίες. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα που το κάνουμε, γιατί υπάρχει και η παρεπάρκεια εμβολίων. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η τρομακτική ανησυχία που δημιουργείται. Και υπάρχει κυρίως αυτούς που εμβολιάστηκαν πρώτοι, κύριε Μόσχελε. Κυρίως οι υγειονομικοί και οι υπερήλικες είναι που ανησυχούν, γιατί έχουν συμπληρώσει ήδη το εξάμηνο. Ναι, αλλά πάλι η ανησυχία δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική. Αυτό θέλω να πω. Είναι ασφαλής μέχρι τους 8 μήνες. Γιατί βλέπουμε οι διεθνείς επιτροπές δεν συμφωνούν με την τρίτη δόση. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη δημοσιογραφία. Ακριβώς δεν έχουμε τα δεδομένα, τα επιστημονικά δεδομένα, και δεν είναι μόνο ο τίτλος των αντισωμάτων ο οποίος μας απασχολεί. Είναι και το αν υπάρχει κυταρική ανοσία, η οποία μπορεί να επιμένει για πάνω από ένα χρόνο και ίσως και πολύ παραπάνω από 18 μήνες. Δηλαδή μπορεί να μην έχεις αντισώματα, αλλά ο οργανισμός σου παρόλα αυτά έχει αποκτήσει μια ανοσία με την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τον ιό. Βεβαίως. Μα γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Κατανοώ τις αγωνίες οι οποίες υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες αγωνίες για όσους έχουν εμβολιαστεί τώρα. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό νοσοκατασταλμένων που δεν ανταποκρίθηκαν στα εμβόλια. Γνωρίζουμε στους μεταμοσχευμένους, ένα 40% δεν έκανε αντισώματα καθόλου. Δεν ξέρουμε αν έκαναν κυταρική ανοσία. Θα βγουν μελέτες στο επόμενο διάστημα που θα δείχνουν αν έχει συμβεί αυτό ή όχι. Αλλά εκεί υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Όπως και στους υπερήλικες υπάρχει μια ανησυχία ότι ένα ποσοστό υπερήλικων δεν ανταποκρίθηκαν στα εμβόλια. Mm-hmm. Επομένως, εκεί προφανώς και θα πρέπει να στοχεύσουμε τους εμβολιασμούς. Και θα πρέπει να γίνει η τρίτη δόση. Γιατί λέω λίγο να προσέξουμε, μην πάμε μαζικά στην τρίτη δόση, γιατί δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η διάρκεια της επίπτωσης, θετικής επίπτωσης της τρίτης δόσης. Μετά δηλαδή θα πάμε και σε τέταρτη, σε μερικούς μήνες. Mm. Επομένως ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί θα δημιουργείται συνέχεια μια αίσθηση ότι κάθε λίγο και λιγάκι θα πρέπει να κάνουμε και μια δόση. Αυτό βέβαια το θέλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες και γι' αυτό το βάλαν και πρώτες, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ λέω να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί εφόσον αντέχει το σύστημα υγείας, εφόσον βλέπουμε ότι η συντηρητική πλειοψηφία όσων νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστη και ένα μικρό ποσοστό όσων νοσηλεύονται είναι εμβολιασμένοι, κυρίως άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας. Επομένως, ας στοχεύσουμε τους ηλικιωμένους με την τρίτη δόση. Αλλά πάλι δεν βλέπουμε όμως ένα μεγάλο πρόβλημα με τους εμβολιασμένους και μεγάλη πίεση από τους εμβολιασμένους στο σύστημα υγείας. Η μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας είναι από τους ανεμβολίαστους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κύριε Μόσχελε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.